Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη New Game Plus, στην εκπομπή που μιλάμε για τα παιχνίδια, τα τώρα παιχνίδια που παίξαμε και μοιραζόμαστε μαζί σας τις εμπειρίες μας. Έχω μαζί μου σήμερα σε αυτό το εκπληκτικό πάνελ, γεμάτο πάνελ, τον Γιώργο Πρίτσκα, πρόεδρο όλων των προέδρων από την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους. Μας έχει πλακώσει η Κρήτη. Μας έχει κατασπαράξει όλου, γιατί έχουμε κι άλλον κριτικό. Ναι, σωστό. Και συγκεκριμένα είμαστε δύο από Κρήτη, φίλε, σήμερα. Είμαστε εντός έδρας. Το Ηράκλειο, δηλαδή, έχει γεμίσει το πάνελ, ας πούμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Γεια σου, Στρατούλη, καταρχάς. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, αγόρι μου γλυκό. Τι ωραίο φωτεινό πλάσμα είναι αυτό. Μόνο εμείς μέσα σκοτάδια βγαίνουμε, να πούμε. Καλώς ή κακώς, το καλοκαίρι ήταν αρκετά γεμάτο τελικά. Είχε παιχνίδια, φίλε. Από κυκλοφορίες, ναι, είχε πολλές κυκλοφορίες και έχει ακόμα πολλές κυκλοφορίες. Οπότε, ναι, δεν έχουμε κάτσει καθόλου, ας πούμε, στο κομμάτι των κυκλοφοριών. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, Γιώργο? Θέλετε να ξεκινήσουμε μήπως από τον βασιλιά αυτής της περίοδου? Ναι, νομίζω από εκεί να ξεκινήσουμε, το οποίο ψιλομονοπολεί αυτή τη στιγμή την κουβέντα και δικαίως, έτσι. Εσύ θα μας πεις, βέβαια, γιατί... Λίγο έπαιξες, λίγο είδες, μίλησες, ναι, με Αλέκο, δηλαδή ξέρεις που είναι έτσι λίγο πιο βαθιά μες στο πράγμα. Έτσι, αναφερόμαστε για τον Baldur's Gate, το οποίο, να πούμε αρχικά, ότι έχει πραγματικά αναστατώσει τη βιομηχανία και είναι, αυτό μπορεί να το συζητήσουμε στο frame rate, στο επερχόμενο frame rate, για να μην τρώμε χρόνο έτσι από το παιχνίδι, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς ένα τέτοιο CRPG, 10-based Dungeons and Dragons based παιχνίδι καταφέρνει να αγγίξει νούμερα Harry Potter, Hogwarts Legacy, δηλαδή μιλάμε για νούμερα εντελώς mainstream, όχι απλά ενός πετυχημένου τέτοιου είδους παιχνιδιού. Μπράβο, της κατηγορίας του. Ναι, όχι, νομίζω ξεφεύγει. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι τέλος πάντων εντός του πλαισίου του PC έχει μπει σχεδόν στη mainstream σφαίρα, έτσι, δηλαδή... Ναι. Δεν παίζουν μόνο αυτοί που ήταν του είδους. Ακριβώς. Έχει σφίγει από τη φούσκα του. Και το θέμα είναι ότι αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι είχε τρομερά, τρομερά καλό ιστορικό η Larian, που πλέον έχει αναλάβει το τρίτο μέρος από το Divinity και Divinity 2, που εκεί πέρα έχτισε ένα πραγματικά πολύ δυνατό fanbase με μια κοινότητα τεράστια που όχι απλά παίζει, λατρεύει, προσκυνάει τα παιχνίδια της. Οπότε και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι οι τύποι έκαναν την απόλυτη μαγκιά να δώσουν το 2020 το πρώτο act του παιχνιδιού, να πάρουν όλο το feedback, σαν early access τώρα, έτσι, να πάρουν όλο το feedback από τον κόσμο και να φτάσουν σχεδόν 3 χρόνια μετά να δώσουν το πλήρες παιχνίδι. Δηλαδή φάνηκε ότι αυτό το παιχνίδι το φτιάξανε και σε συνεργασία με αυτό που θέλει ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος ήταν co-developers, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Γι' αυτό και έχει αυτά τα αποτελέσματα και αυτή την αποδοχή. Ας μιλήσουμε όμως τώρα για το παιχνίδι, γιατί είναι αρκετά αυτά που θέλω να πω. Έπαιξα. Όχι πάρα πολύ, δεν είμαι σε βαθμό, δεν έχω παίξει ή δεν έχω άποψη για το παιχνίδι για να, ξέρεις, για να καλύψω ένα review. Έχω μία εικόνα, έπαιξα και με τον Αλέκο, μου μίλησε ο Αλέκος, είδα πολύ τον Αλέκο να παίζει, μου περιέγραψε πάρα πολύ το παιχνίδι, οπότε έχω μαζέψει μερικά πράγματα που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, έχουμε... Divinity 3. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Είναι ένα Divinity 3 φτιαγμένο στον κόσμο του Baldur's Gate. Είναι το τρίτο μέρος της σειράς Baldur's Gate. 120 χρόνια περίπου μετά διαδραματίζεται από το τελευταίο παιχνίδι, από το τελευταίο βασικό Baldur's Gate. Στέκεται σεναριακά μόνο του. Έχει ωστόσο μία σύνδεση με τα παλιά. Όσοι έχουν παίξει τα παλιά θα δουν γνωστούς χαρακτήρες, ξέρεις, γνωστά σκηνικά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι που δεν στέκεται μόνο του και πρέπει να έχει παίξει ντε και καλά τα υπόλοιπα για να βγάλεις άκρη. Έτσι, έχει μία ιστορία η οποία λέει, ας πούμε, ότι ο βασικός χαρακτήρας που έχουμε απήχθη από
κάτι σαν εξωγήινους για να τα πω απλά. Κι όμως, όπως το ακούτε. Και αυτοί οι εξωγήινοι τέλος πάντων του έβαλαν στο μάτι ένα παράσιτο, στο μέσα του ένα παράσιτο. Δραπετεύει από τους, από αυτούς τους εξωγήινους, τους εχθρούς. Φτάνει στο χωριό, και εκεί πέρα πρέπει να βρει έναν healer να, του, okay. Για να τον γιατρέψει, να του αφαιρέσει το παράσιτο, γιατί θα μεταμορφωθεί και αυτός σε τέτοιο πλάσμα. Απλό αρχικά σαν ιστορία, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Μετά ανοίγεται πάρα πολύ, και μπαίνουν εκεί πέρα ξεκάθαρα οι επιλογές του παίκτη, έτσι. Εγώ, Σάκη, από αυτά που βλέπω και διαβάζω, ας πούμε, γύρω-γύρω, αυτό που με έχει κάνει περισσότερη εντύπωση, και αυτό είναι που βασικά με ενθουσιάζει για το παιχνίδι, είναι ότι έχουν εξελίξει μάλλον πάρα πολύ το RPG στοιχείο, αλλά το αυθεντικό RPG στοιχείο. Δηλαδή, του παίζω έναν χαρακτήρα, κάνω τις επιλογές μου και ο κόσμος αντιδράει. Δηλαδή, έχω την ελευθερία όντως να παίρνω αποφάσεις και οι αποφάσεις μου να μετράνε κάπου. Κοίταξε. Σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, ο Αλέκος τι σου είπε ή τι έχεις δει εσύ? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το παιχνίδι βασίζεται, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Larian, βασίζεται σε κανόνες D&D. Πέφτουν ζάρια. Και μάλιστα βασίζεται στην 5th edition, στην 5η έκδοση του D&D, που είναι ναι μεν πιο απλή και πιο προσιτή στο νέο κοινό, ρε παιδί μου. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι κανόνες D&D με ζάρια. Μάλιστα βγαίνει μενού πολλές φορές με ζάρια κανονική, ρίχνεις κανονική ζαριά, και μάλιστα η ζαριά που ρίχνεις για το αν θα συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, υποβοηθάται και από το καρίσμα σου, από skills, από attributes που έχεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Βοηθάει τις πιθανότητες προφανώς. Ναι. Οπότε αρχικά όλα μα τα πάντα βασίζονται σε ζαριές. Εντάξει. Αν συμβούν ή αν δεν συμβούν, όπως συμβαίνει στο D&D. Υπάρχει μία narrator που στα εξηγεί όλα, σαν να είναι ο Dungeon Master, ας πούμε. Ναι, σου τα εξηγεί και σου μιλάει και ξεσεβάζει μέσα στο κόλπο. Αλλά το πολύ ιδιαίτερο είναι το παιχνίδι θυμάται τα πάντα. Θυμάται και γνωρίζει τα πάντα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα που το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Τύπος τώρα, ο Αλέκος, συναντάει έξω από ένα dungeon μια ομάδα από trolls που του λένε, θα τα πω πολύ βιαστικά τώρα, που του λένε δώσε 500 gold και θα σε βοηθήσουμε με το που καλέσεις με τη σάλπιγγα, θα έρθουμε μέσα να σε βοηθήσουμε να τους σκοτώσεις. Κανονίσουμε. Να τους κανονίσεις. Ναι. Τους δίνει ο Αλέκος 500 gold. Βέβαια. Τους δίνει ο Αλέκος 500 gold, μπαίνει μέσα στο dungeon. Οι δύο από τους τρεις, ξέρω εγώ, τρόλς πεθαίνουν. Και ο ένας ήταν αυτός που του είχε δώσει τα 500 gold. Και πάει ο Αλέκος τον λουτάρι και παίρνει πίσω τα 500 gold. Okay. Τόσο. Άρα τα 500 gold ήταν φυσικό αντικείμενο πάνω στο χαρακτήρα και τα έκανες λεπ μετά. Ναι, αυτά είναι που μετράνε. Ναι. Αυτά είναι μετράνε πραγματικά. Άλλο μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε γιατί είδους παιχνίδι μιλάμε. Συναντάς μια merchant. Την σκοτώνεις στο ξύλο. Την διαλύεις, ρε παιδί, τη σκοτώνεις εντελώς. Πεθαίνει, νεκρή. Κλέβεις όλα της τα πράγματα. Την ανασταίνεις. Αν έχεις τα skills και τα potions και τα λοιπά, την κάνεις και να ξεχάσει, πως κάνεις στο Men in Black. Okay. Την κάνεις να ξεχάσει και μετά της λες «Σε έσωσα». Και μετά σου χρωστάει κιόλας αυτή. Σου χρωστάει τη ζωή της που θεώρησε ότι εσύ την έσωσες. Αυτά δεν ξέρεις ότι τα κάνει ο Λέκος σε όποιο RPG παιχνίδι παίζει της Lyra, ότι τη σκοτώνει, τους λουτάρει και τους ξαναδαστεί. Ναι, εννοείται. Εννοείται θα έλεγα. Σάκη, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έπαιξε τις πρώτες ώρες. Γενικά αυτά τα παιχνίδια δεν είναι πολύ φιλικά, ιδίως στην αρχή τους, για νέους παίχτες. Πώς σου φάνηκε εσένα αυτό? Πολύ δηλαδή, καλύτερο από το Divinity. Δηλαδή το Divinity ήταν ζώρικο, θυμάμαι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο προσιτό στην αρχή. Μετά γίνεται είναι πιο χαρτό. Είναι πιο στρωτό. Πιο στρωτό με τη λογική ότι έχει πιο ξεκάθαρα tutorials. Ξέρεις, σου τα εξηγεί λίγο πιο απλά και σου τα δίνει σιγά σιγά. Δεν σου σε υπερφορτώνει. Ξέρεις, από την αρχή με πράγματα. Okay. Προφανώς όμως, για να μην λέμε και χαζομάρες, το παιχνίδι έχει υψηλή πρόκληση.
είναι hardcore, θέλει αφοσίωση, θέλει τακτική, θέλει σκέψη, θέλει σωστή διαχείριση, δεν είναι απλό. Να πούμε ότι είναι turn-based, κλασικά. Περιμένεις τη σειρά σου, πέφτουν οι ζαριές και τελειώνεις το turn σου. Είναι κλασικά group party παιχνίδι. Έχεις, μέχρι στιγμής εγώ είδα 4, δεν ξέρω αν μετά... Δεν έχεις πολλούς λογικά, γιατί σε τόσο μεγάλο παιχνίδι πρέπει να έχεις πολλούς. Ναι. Εννοείς αν μπορείς να έχεις μαζί σου. 4 μαζί είναι ταυτόχρονα, μαζί. Ρε παιδί μου, ναι. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι σταθερό αυτό. Εγώ πάντως, Σάκη, είμαι χαρούμενος που είναι turn-based και έχει τέτοια επιτυχία. Γιατί ξέρεις, για πολλά χρόνια το turn-based είχε τη ρετσινιά του δεν πουλάει. Που είναι για συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι για, ας πούμε, ευρύτερο τέτοιο. Όχι. Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει περισσότερο, ας πούμε, από το action, το real-time action, ας πούμε, ιδίως σε RPG παιχνίδια. Ναι, Γιώργο, γιατί δίνει τρομερό βάθος. Ναι. Και στις επιλογές και στη διαχείριση, στον εξοπλισμό, στο loot, στα skills που θα χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, έχει αυτό το campsite τώρα πλέον, το οποίο τι είναι, είναι ένα camp, ένα ας το πούμε κεντρικό hub, ας το πούμε κεντρικό hub, που μεταφέρονται οι παίκτες του πάρτι σου εκεί. Εκεί μπορείς να κάνεις short ή long rest, και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να γεμίσουν τα hit points σου, να γεμίσει το life, να γεμίσουν τα βασικά, πολύ βασικά skills σου, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Αλλά ακόμα και εκεί χρειάζεται να πληρώσεις με αντίτιμο το γέμισμα, με resources και supplies για το camp και τα λοιπά. Τίποτα δεν είναι δωρεάν, όλα πρέπει να τα υπολογίζεις. Έτσι, δεν μπορείς έτσι, απλά πάμε, το κάνω ένα rest, πέρασε η ώρα, γεμίσανε τα skills με cooldown, προχωράμε. Κάποια δεν γεμίζουν χωρίς rest. Πρέπει να κάνεις rest, που σημαίνει ότι πρέπει να λουτάρεις, πρέπει να έχεις supplies, πρέπει να δώσεις κάτι για να πάρεις κάτι πίσω. Καταλαβες. Ναι, το εξορροπεί, ωραία. Δεν μπορείς να πας να, όποτε έχεις πρόβλημα, ας επιστρέψω να γεμίσω. Επίσης, τώρα που είπες για τις μάχες turn-based, έχεις τρομερή διαδραστικότητα με το περιβάλλον. Real αυτό το είναι και το Divinity. Ναι, το έχουν εξελίξει, φαντάζομαι, πάρα πολύ. Αλλά, ναι, real time. Δηλαδή, θες να κλείσεις το δρόμο πριν ξεκινήσει μια μάχη, κλείνεις με βαρέλια μια πόρτα, κατάλαβες. Ναι. Ώστε να εγκλωβίσεις τα άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιείς τα πάντα. Μπαίνεις σε μια μάχη και ξέρεις ότι έχεις, τι να σου πω τώρα, χιλιάδες, εκατοντάδες επιλογές. Ναι, ναι. Αυτό είναι για μένα τώρα. Γιατί ξέρεις τι, και στο Divinity το είχες αυτό. Ένιωθες ότι στις καλές μάχες χρησιμοποιούσες όντως τη φαντασία σου. Mm-hmm. Για να τα βγάλεις πέρα, παιδί μου. Δεν ήταν κάτι fix, στημένο. Έχω 4 επιλογές. Με αυτές τις 4 θα παίξω και αν δεν τα καταφέρω, μάλλον πρέπει να κάνω level up. Δηλαδή έχει κολπάκια συνέχεια να παίξεις. Διαρκώς. Είχε τώρα. Φαντάζομαι εδώ θα έχει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό σου λέω. Νιώθω ότι λίγο είναι το παιχνίδι που όλη αυτή η εμπειρία που έχει Larian όλα αυτά τα χρόνια συσσωρεύτηκε, ανέβηκε. Εμφανώς και το production, τα production values και τα λοιπά, και νομίζω ότι είναι όντως το αριστούργημά τους. Δηλαδή, αυτοί οι τύποι ήταν φτιαγμένοι για να καταλήξουν αυτό το παιχνίδι. Ναι, ξεκάθαρα. Και το συγκεκριμένο έχει πραγματικά πολύ μεγάλη και φοβερή παραγωγή. Έχουν voiceovers, διαφορετικά αυτό voiceovers. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Και είδα και κάτι βίντεο που είναι πολύ καλά. Δεν είναι δηλαδή αυτό το... Και καλά voiceovers, αλλά και παντού voiceovers. Δεν έχει μόνο μενού και διαβάζω text. 100 κάτι ώρες cutscenes που έχουν μπει. Ναι, δηλαδή, μιλάμε για χάος σε επίπεδο παραγωγής. Μιλάμε για τη Larian, έτσι, ένα βελγικό στούντιο. Δεν μιλάμε τώρα για Rockstar και για... Τέλος πάντων, ξέρεις, είναι απίστευτο επίτευγμα. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Έχει άπειρα sidequest, προφανώς. Έχει... Όλα τα NPCs παίζουν δικό τους ρόλο στο παιχνίδι. Mm. Δεν είναι απλά έτσι για να γεμίσει ο κόσμος. Όλοι κάτι θα παίξουν ρόλο, κάτι που θα σε βοηθήσουν, κάπου θα χρειαστούν, κάτι θα σου δώσουν για να... Ναι, ξέρεις, ναι. Για να κάνεις κάποιο progress. Δεν υπάρχουν απλά για να γεμίσουν τον κόσμο, για να γίνει απλά εντυπωσιακά γεμάτος ο κόσμος από NPCs. Τρομερά γραφικά. Η μουσική είναι φανταστική. Πανέμορφη. Έχει πάρα πολύ ωραία εφέ, φωτισμούς, particle effects και τα λοιπά. Άπειρα classes, άπειρα sub classes,
Άπειρα τώρα, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, άπειρα. Μπορείς να έχεις multi-class, να είσαι πολλά class μαζί. Αυτό βέβαια είναι για τους πιο βετεράνους, που είναι πιο δύσκολο και πιο πολύπλοκο. Τι να πω, δηλαδή. Από UI, Σάκη, πώς είναι, τα χάνεις όπως ήταν πιο παλιά? Πολλά πράγματα πάνω στην οθόνη μαζεμένα, πεταμένα. Κοίτα, το UI είναι λίγο πολύπλοκο μέχρι να ξεκινήσεις να το αναγνώσεις σωστά και να το μάθεις και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, μετά από ένα σημείο δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Παιδιά, όταν μιλάμε για παιχνίδια 200 ώρων, ας πούμε, όποιος θέλει να ασχοληθεί δηλαδή και να το απολαύσει, για να το απολαύσει για αυτό που είναι, νομίζω ότι αυτά μετά από λίγο σου γίνεται δεύτερη φύση. Θες, δεν θες. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Τόσες ώρες να αφιερώνεις, δηλαδή είναι. Λογικό είναι να φαίνεται λίγο πολύπλοκο στην αρχή, αλλά είναι τέτοια φύση του παιχνιδιού. Δεν είναι. Ξαναλέω, δεν είναι τόσο πολύπλοκο όσο νομίζετε στην αρχή-αρχή. Δηλαδή σε βάζει πολύ. Πολύ θετικό για μένα. Σε βάζει πολύ απαλά σε σχέση με αυτό που τελικά καταλήγεις να αποκτήσεις, ναι, σε κάποιες ώρες παιχνιδιού, έτσι. Αυτό είναι, Σάκη, ενδεχομένως που βοήθησε πολύ και το. Early Access. Γιατί είπες, ναι, το Act 1 είχαν δώσει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή την αρχή την έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να εισάγουν, ναι, κόσμο. Το παιχνίδι είναι φανταστικό, είναι σταθμός, είναι ορόσημο στη βιομηχανία και ειδικά στο ζάνρ των συγκεκριμένων παιχνιδιών. Τα σέβη μας στην Larian. Νομίζω θα πούμε, Σάκη, ότι παιχνίδι υπάρχει μόνο στο PC προς το παρόν. Ναι. Βγαίνει τώρα στο PlayStation 5 και αργότερα στο Xbox. Βγαίνει αρχές Σεπτεμβρίου. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνει στο PlayStation 5 και αργότερα κάποια στιγμή θα βγει στο Xbox. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια οικονομική συμφωνία, εμπορική συμφωνία για να υπάρχει αυτό το αβαντάζ στο PlayStation 5, αλλά το πρόβλημα, λέει, είναι στο Series S. Έχουν πρόβλημα να μεταφέρουν κάποια στοιχεία του παιχνιδιού, όπως το split screen, νομίζω, ναι, στο Series S, και εκεί κολλάνε. Αυτός είναι ο λόγος που καθυστερεί στο Xbox. Θα κυκλοφορήσει και στο Xbox κανονικά κάποια στιγμή στο μέλλον. 3 Αυγούστου κυκλοφόρησε στο Steam, έχει πάει, τι να πω τώρα, απίθανα, έχει φτάσει. Έχει γράψει το μεσάκι, έχει 820.000 παίκτες. Έχει φτάσει σχεδόν το 1 εκατομμύριο, ναι, παίκτες. Σόγχρονους παίκτες, ναι. 1 εκατομμύριο παίκτες σχεδόν έχει φτάσει στο Steam σε ταυτόχρονους παίκτες. Το δεύτερο καλύτερο λανσάρισμα ήταν στο Steam για φέτος. Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει, είναι μεγάλο. Ούτε microtransactions, ούτε ύπουλα πράγματα. Καθαρό gaming, σεβασμό στον gamer. Δίνεις μια φορά λεφτά, έχεις περιεχόμενο για χρόνια. Αυτά είναι παιχνίδια. Αυτά είναι παιχνίδια που σέβονται τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από το πορτοφόλι. Όχι μόνο το πορτοφόλι. Το ερώτημα είναι ένα, Σάκη. Έλα. Ο Αλέκος είναι μαζί μας. Άστο. Χάλια είναι. Ζή ο Αλέκος, τρώει, κοιμάται. Αυτός μετά από Diablo του ήρθε αυτό, δηλαδή, εντάξει, τον έχουν διαλύσει φέτος. Καλά, δεν ξέρεις τι έκανε στο Diablo, δεν έχεις ιδέα τι έκανε. Και να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό και κλείνω εδώ, να πω ότι έχει τρομερό customization, έχει κανονικό nudity, full γύμνια, καλύπτει όλων των ειδών της σεξουαλικότητες, όλων των ειδών τους ανθρώπους, όλων των ειδών τις επιλογές. Οι άνθρωποι έχουν κάνει τα πάντα στο παιχνίδι. Το απόλυτο video game, είναι πραγματικά. Αυτά για το Baldur's Gate 3. Ωραία. Να πω, Σάκη, ότι γι' αυτό που είπες πριν, ότι το έχουμε ανάγκη να πάνε καλά τέτοια παιχνίδια. Φυσικά. Δεν το θέλουμε απλά, το έχουμε ανάγκη σαν βιομηχανία. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουν καλά αυτά τα παιχνίδια. Φυσικά, γιατί πρόσεξε, Γιώργο, το παιχνίδι αυτό δεν είναι το κλασικό παιχνίδι που κάνει επιτυχία. Αυτό και επίσης να καθορίσουμε τι σημαίνει επιτυχία. Επιτυχία για ένα τέτοιο είδους game μπορεί να είναι πολύ μικρή για άλλα. Δηλαδή η μικρή αυτή εμπορική πορεία κάποιων τέτοιων παιχνιδιών για άλλους να είναι τρομερή αποτυχία. Αυτό έχει αγγίξει τρομερή επιτυχία γενικά. Σε επίπεδο big. Μεγάλων κυκλοφοριών, σου λέω, έφτασε νούμερα Hogwarts Legacy. Τι άλλο, ναι, να, ναι, τι απίστευτο, άλλο να πω. Εντάξει, απίστευτο, στο PC, έτσι. Και ήδη από word of mouth και από το όλο buzz που έχει γίνει, η έκδοση του PS5 έχει ανέβει θεαματικά στις πωλήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, γίνεται ένα domino effect αυτή τη στιγμή που είναι πολύ θετικό για το παιχνίδι. Έχει και όλο τον Αύγουστο σχετικά δικό του.
Οπότε, δηλαδή, μέχρι το Starfield δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο πολύ μεγάλο για να το ανταγωνιστεί, ας πούμε. Όσο μεγάλο δεν έχει, όχι. Ναι, οπότε, δηλαδή, όλα ευθυγραμμίστηκαν πολύ ωραία, παιδί μου, για να πάει καλά. Και φυσικά το κυριότερο είναι φανταστικό παιχνίδι. Ναι, οπότε, ρε, αυτό είναι το βασικότερο. Το κυριότερο δεν είναι... όλα, δεν είναι θέμα συγκυριών, δηλαδή. Βοηθάει να μην είναι. Ακριβώς αυτό δεν είναι ότι. Το παιχνίδι του... έχει 96 Metascore. Του χαρίσανε. Του χαρίσανε τώρα, ας πούμε. Τη... Για τι παιχνίδια έχουμε παίξει φέτος. Δηλαδή, τι παιχνίδια παίζουμε φέτος, έτσι. Όχι, έχει πολύ δυνατή χρονιά. Πάμε όμως, προχωράμε. Ποιος θέλετε να μιλήσει, να μας μιλήσει λίγο ο Στρατούλης για το Atlas Fallen. Ναι, 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 ναι. Σαν και αυτό το έχεις παίξει, νομίζω, πέρυσι στην Gamescom. Δεν το έχεις παίξει. Ναι, το είχαμε δει, Ναι, είναι το νέο παιχνίδι της Deck 13 που έχουν βγάλει τα desserts που μας αρέσουν εμάς. Mm-hmm. Τα έχουμε παίξει. Δεν έχει όμως καμία σχέση με το παλιά της παιχνίδι με desserts κτλ. Είναι ένα Darksiders με πολύ Devil May Cry. Έχουν πάρει ιδέες και από άρθρο των δαχτυλιδιών. Έχει ένα μάτι, μια φάτσα καφωμένη πάνω στο χάρτη, συνέχεια στον ουρανό και σε κοιτάει. Και πρέπει να σπάσει κάποιες αλυσίδες. Αυτή είναι η ιστορία του όλη. Και να βαθμίσει ένα γάτι. Ναι, έχει ένα μάτι και σε κοιτάει συνέχεια. Εγώ αγχώθηκα τώρα που μου το είπες έτσι. Κοίταξε, το παιχνίδι γενικά μου αρέσει. Μου αρέσει αρκετά. Απλά έχει πάρα πολλά bugs. Ήμουν σε ένα boss και πατούσα να πιω potion, να γεμίζω ζωή και δεν παπιότανε. Με τίποτα. Δηλαδή, όσο προσπάθησε και να έκανα. Αυτές οι χαζομάρες να μην είχε. Στρατούλη, ξέρεις τι βλέπω πολύ. Bugs, ας πούμε. Ναι, πες, συγγνώμη. Πες και θα συνεχίσω. Έβλεπα και βλέπω πολύ την Deck 13 να πουλάει πάρα πολύ το στοιχείο της άμμου. Σαντ και τα λοιπά. Είναι διαδραματίσει σε ένα τέτοιο κόσμο από ό,τι κατάλαβα και πρέπει να έχεις και αλληλεπίδραση με την άμμο. Δηλαδή, νομίζω έχει τύπου να κάνεις σέρφινγκ πάνω στην άμμο. Ναι, όπως έχουν ας πούμε τα άλλα παιχνιδιά, τα άλογα. Εδώ πέρα για να μεταφερθείς πιο γρήγορα, ρε παιδί μου, είναι να κάνεις light πάνω στην άμμο. Γενικά, η άμμο, όλα τα τέρατα είναι φτιαγμένα από άμμο, ας πούμε. Okay. Η άμμο παίζει τεράστιο ρόλο. Α, είναι το βασικό στοιχείο του παιχνιδιού. Ναι. Φαντάσου και θα βρεις και πόλεις που είναι θαμμένες μέσα στην άμμο και πράγματα κτλ. Είναι ωραίο, απλά πολλά bugs, παιδιά. Φανταστείτε ότι πολλές φορές βαράς κάποιον εχθρό και δεν νιώθεις ότι βαράς κάτι. Νιώθεις ότι βαράς χαρτί. Ναι, κατάλαβα. Σαν να μην βγάζει hit. Μπαγκάρει ο ήχος. Μπαγκάρουν οι μουσικές. Ναι, δηλαδή, σαν να μην ακούγεται τίποτα. Κάτι τέτοια η Deck 13 τα έχει κάνει και στο παρελθόν. Ναι, και στα τώρα... τα είχαν αυτό. Ναι, δηλαδή, βλέπεις τώρα, έχεις τέτοια μεγάλη εμπειρία, ας πούμε. Αυτά είναι τώρα χαζομάρες, παιδιαρίστηκα. Στρατούλη, πες μας λίγο, τι μάχη είναι, δηλαδή, είναι έτσι βαριά τύπου The Search είναι, ή είναι πολύ πιο γρήγορη? Είναι κάτι πολύ γρήγορο που θυμίζει God of War, θυμίζει Devil May Cry, θυμίζει λίγο Darksiders. Hack and slash. Ναι, που έχεις κάθε όπλο σε ένα κουμπί, ας πούμε, έχεις δύο διαφορετικά όπλα και κάνεις κόμπο, αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο, ας πούμε. Έχει lock μηχανισμούς. Ναι, έχει lock και τα λοιπά, απλά μην φανταστείς ότι είναι δύσκολο ή έχει, ξέρεις, κάτι... Dark Souls με τακτική και τα λοιπά, απλά πας και κάνεις damage DPS με combos. Μάλιστα, έχει οποιοδήποτε στοιχείο Souls-like, δηλαδή τύπου bonfires, τύπου χάνω... Ναι, και... έχει. Έχει τα anvils που πας και αναβαθμίζεις το γάντι εκεί πέρα και εκεί πέρα μπορείς να κάνεις save, να κάνεις teleport, να αναβαθμίσεις το armor, ναι. και τέτοια. Φαντάσου ότι δεν έχει καν level. Έχει power levels που είναι είσαι ό,τι level είναι η armor σου. Δηλαδή, αν η armor είναι 9 level, είσαι 9 level και εσύ, ας πούμε. Αποκλεισμένα πράγματα. Okay. Είναι open world. Αυτό. Έχει open world στοιχεία. Είναι semi-open world, το λέει η εταιρεία. Έχει ένα τεράστιο χάρτη ανοιχτό που έχει διαφορετικές περιοχές να ανακαλύψει, ας πούμε. Μάλιστα. Γενικά μου αρέσει, απλά πολλά bugs, παιδιά. Έχει κατά τη γνώμη σου κάποιο στοιχείο που το ξεχωρίζει, να πεις. Αυτό είναι, παιδί μου, το Atlas Fallen, ξέρεις. Δηλαδή, αν θέλει να το παίξει κάποιος, γιατί έχεις πει πολλά πράγματα από άλλα παιχνίδια που ναι. Τα έχει κάνει μίξη, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι. Έχει κάτι που να ξεχωρίζει για να πεις, κάνει αυτό, ρε παιδί μου, καλά. Κοίταξε, το μεγάλο του ατού στο gameplay, ας πούμε, είναι μία μπάρα, φαντάσου σαν στάμινα, η οποία είναι κενή, είναι άδεια. Okay. Εκείνη όμως γεμίζει καθώς βαράς damage εσύ. Okay. Ωραίο. Σε αυτή την μπάρα, από κάτω βάζει skill εσύ. Βάζει skills. Mm-hmm. Σε αυτή την μπάρα, από κάτω. Καθώς γεμίζει, ενεργοποιείται το skill που έχεις βάλει. Okay.
Ωραίο είναι αυτό. Άρα φαντάζομαι έχει και μικρότερους εχθρούς από τους οποίους γεμίζεις κυρίως για να μαζέψεις. Ναι, αλλά τη στιγμή που τελειώσει η μάχη, αδειάζει πάλι η μπάρα. Ναι, ναι. Δηλαδή η μπάρα γεμίζει μόνο, μόνο όταν βαράς. Ξεκινάς κάθε μάχη με άδεια μπάρα, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Δεν θυμάται το πόσο γεμάτη είναι η μπάρα. Και κάνεις τα skill σου, βάσεις αυτά που θες, αυτά που νομίζεις, και καθώς γεμίζεις και βαράς, ρε παιδί μου, σε μια μάχη, γεμίζει αυτή η μπάρα. Αλλά το θέμα είναι ότι όσο γεμίζει αυτή η μπάρα και σου ξυλδώνει ένα τα skill, λαμβάνεις περισσότερο damage. Δεν έχει περισσότερο χτυπήματα. Ωραίο είναι αυτό, έτσι, στρατό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πώς το αξιοποιούν, δηλαδή, αλλά ωραία ισορροπία. Μου θυμίζει λίγο το Hollow Knight που είχε αντίστοιχα. Που έπρεπε να βαράς και κέρδιζες ζωή. Μπορείς να κερδίσεις ζωή μετά για να. Εχθές κάνει πολλά spikes γενικά στη δυσκολία. Δηλαδή, μερικά boss είναι πάρα πολύ εύκολα, μερικά κάποια άλλα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γενικά, μάλλον του λείπει λίγη περιποίηση από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, spikes, δηλαδή, ξέρεις, θέλει λίγο. Ίσως θέλει λίγο χρόνο. Φαινόταν αυτό... και από πέρσι που το είδαμε, Γιώργο, ότι ήταν λίγο. Φαινόταν ένα παιχνίδι το οποίο ναι, μεν έχει potential να γίνει, ξέρεις, κάτι καλό, αλλά φαινόταν ότι κάτι δεν. Κάτι θα χαλούσε. Κοίταξε, φαντάσου από ένα bug πόσο πολύ νευρίασα. Γιατί ήθελα να γεμίσω ζωή και μου είχε μπαγκάρει το κουμπί που γέμιζε ζωή. Δεν μπορούσα να βάλω potion. Εντάξει, και... είναι λίγο στο όριο του unplayable, έτσι, να μην μπορείς να βάλεις potion. Και τι έκανα εγώ. Σκότωνα κάποιους εχθρούς για να γεμίσω. Είχα βάλει ένα skill που γεμίζει ζωή στην μπάρα. Και σκότωνα, γέμιζε η μπάρα, γέμιζε ζωή. Και το βγάλα έτσι το boss. Πω, ναι, κατάλαβα. Καλό, μάλιστα. Καλό. Καλύτερο. Ανάγκασε να σκεφτείς δημιουργικά. Πες μας ναι, και ένα τελευταίο. Από παραγωγή πώς είναι, δηλαδή γραφικά, ήχος. Κοίταξε, έχει δύο επιλογές στο PlayStation 5 που παίζω εγώ, για γραφικά και για performance. Κλασικά. Performance παίζω γιατί παίζει 1080p60fps, γιατί με νοιάζει το 60fps αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι, wow. Οι φωτισμοί του είναι ωραίοι, η άμμο είναι πολύ ωραία όπως είναι δοσμένη. Οι εχθροί του είναι πολύ ωραίοι, αν και είναι πολύ λίγοι εχθροί για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Δεν έχει ποικιλία εχθρών σχεδόν καθόλου. Και λίγα boss έχει, θα έλεγα, για τέτοιο παιχνίδι. Γενικά μου άρεσε. Μου άρεσε το παιχνίδι, απλά πολλά λάθη. Που δεν σε ξενερώνουν σε κάποια φάση. Ρε, εγώ κάποια πλάνα που είδα πάντως φαίνεται εντυπωσιακό. Δηλαδή και ωραίο scaling, ωραία κλίμακα έχει. Αυτό είναι φοβερό, Σάκη. Αλλά φαίνεται χάνει σε αυτές τις λεπτομέρειες που είναι όμως και σημαντικές. Δηλαδή όταν είναι γεμάτο bugs, γεμάτο προβλήματα. Ναι, ας ελπίσουμε ότι αυτά θα διορθωθούν, παιδί. Θα βγει day one patch, από όσο ξέρω. Ωραία, μήπως και. Θα βγει day one patch, από όσο ξέρω. Το ωραίο είναι ότι έχει φοβερό κόσμο, έχει πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Αυτό το είδα και εγώ από βιντεάκια και screenshot ότι συνέχεια ανεβάζει deck 13 και εγώ θα ψινόμουν να το παίξω αυτό το game. Αν δεν υπήρχε αυτός ο χαμός από παιχνίδια. Για καλοκαίρι δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνιδάκι. Παίζει και co-op να πούμε μέχρι δύο άτομα, δηλαδή μπορούν να παίξουν κάποιοι. Κλασικά η deck 13 το σέβεται αυτό, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι σαν και η καλύτερη δουλειά της deck 13 για μένα. Για μένα είναι το dessert, το πρώτο. Το πρώτο dessert δεν υπάρχει. Παιχνιδάρα. Και το δεύτερο πολύ καλό. Τέλος πάντων, okay, ωραία στρατούλη. Μας με κάλυψες προσωπικά. Γιώργο, εισκυτάλη σε σένα. Μίλα μας για ένα παιχνίδι που έχεις μιλήσει λίγο κλεφτά από εδώ και από εκεί. Ναι. Πες μας λίγο δύο λόγια και για το... Δηλαδή έχει ακούσει ο κόσμος αρκετά για το Pikmin 4 από εσένα. Αλλά ναι, επειδή θέλουμε να έχουμε έτσι οργανωμένοι στην εκπομπή τις μεγάλες κυκλοφορίες που παίξαμε, μεγάλες, τις σημαντικές κυκλοφορίες για εμάς που παίξαμε τον τελευταίο καιρό, ας μιλήσουμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή λίγο για το Pikmin 4. Mm-hmm. Ευτυχώς που ξαναμιλάω, Σάκη, γιατί η άποψη μου έχει ελαφρώς αλλάξει την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Και ο λόγος είναι ότι η άποψη που είπα στο frame rate ήταν κυρίως τερματίζοντας το παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα το έχω πάει 100%. Θέλω να πω ότι έχω ελαφρώς διαφορετική άποψη. Δηλαδή το παιχνίδι είναι καλύτερο από ότι είναι το βασικό story του. Δηλαδή, όταν βλέπετε credits, αυτό το credits είναι ουσιαστικά σαν Pikmin με βοηθητικές ρόδες. Μετά ναι, από εκεί... Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λίγο άσχημο για το παιχνίδι. Δηλαδή, για μένα ναι. Για μένα ξεκάθαρα. Εκεί που έπρεπε να δείξει ότι είναι καλό, δεν το δείχνει και το δείχνει μετά δεν το κάνω. Κοίταξε, η ιστορία δεν τελειώνει ουσιαστικά. Δηλαδή, μετά τα credits προκύπτει και κάτι ακόμα και σου λέει: πρέπει να βρούμε και αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι τελειώνει και μετά πας πίσω στους πίστες και προσπαθεί να κάνει 100%. Δηλαδή, συνεχίζεται το story. Αλλά αν κάποιος σταματήσει
στα credits. Στα credits που θα σταματήσουν οι 9 στους 10. Οι περισσότεροι θα σταματήσουν εκεί. Ναι, ναι. Δυστυχώς πιστεύω ότι οι φανατικοί των Pikmin δεν θα το εκτιμήσουν τόσο, ας πούμε. Μέχρι τα credits. Τώρα κάποιος νέος παίκτης δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του εύκολα. Είναι κάτι πολύ βατό, πολύ. Πώς να σου πω, στωτό. Σχεδόν σε παίρνει από το χεράκι. Περνάς μεν καλά. Αλλά είναι, πιστεύω, για Ραφαέλα. Δηλαδή είναι ότι πρέπει για να το πάρει ο Ραφαέλα, να το ευχαριστεί, να παίξει, να μάθει. Και για μένα είναι, και εγώ το θέλω. Μετά από αυτό που έχει, εγώ το τελείωσα γύρω στις 15 ώρες το βασικό story και τώρα πλέον το έφτασα 40% στις 35. Δηλαδή έχει άλλες 20 ώρες, οι οποίες όντως πάνε τους μηχανισμούς ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή θα, αφήσουν, θα έχει δύσκολους εχθρούς. Θα έχει μεγάλα caves. Τα caves είναι σαν dungeons, σκέψου, τα οποία μπαίνει με συγκεκριμένα pikmins και δεν βγαίνει από εκεί μέχρι να τελειώσει. Έχει τις τέλος boss κτλ. Έχει τέλος πάντων ένα στοιχείο το οποίο δεν υπήρχε πριν, του να έχεις λίγο άγχος για τα Pikmin σου. Του να έχεις λίγο άγχος το να μην τα χάσεις, το πώς θα τα αξιοποιήσεις, το μήπως να αφήσω αυτά πίσω και να πάω με εκείνο. Δηλαδή, σε βάζει επιτέλους σε μια διαδικασία σκέψης. Που έπρεπε να σε είχε βάλει όμως, ξαναλέω, στην αρχή του παιχνιδιού. Ναι, ναι. Έτσι. Τα παλιά Pikmin παιχνίδια, όταν πέθανε ένα Pikmin, δεν πέθανε τελείως, νομίζω. Εννοείται. Ναι, ναι, εντελώς. Παιδιά, τα Pikmin, για μένα η μεγάλη τους, ας πούμε, γοητεία είναι ότι είχαν πίσω από αυτό το περίεργο, ας πούμε, cute design τους, είχαν μια σκληρότητα, είχαν μια κακία σχεδόν, ας πούμε. Δηλαδή, σκέψου ότι αν κάθε μέρα που τελείωνες τα προηγούμενα Pikmin, και εδώ βασικά ισχύει αυτό, έτσι, αν άφηνες Pikmin έξω από το τέτοιο, στο διαστημόπλοιό σου, υπήρχε βιντεάκι που το έλεπες να το τρώνε, να το κατασπαράζουνε. Δηλαδή, έφευγε το διαστημόπλοιό σου και ερχόντουσαν και τα τόγαν. Γενικά, το να βλέπεις τα Pikmin σου να χάνονται, είναι λίγο σοκ. Είναι δηλαδή, λίγο μακάβριο. Τις ψυχούλες τους να φεύγουν, ναι, έτσι, μία μετά την άλλη. Είναι μακάβριο. Ναι, μπράβο, έχει δηλαδή ένα περίεργο ύφος, το οποίο για μένα σε αυτό το πρώτο, ας πούμε, story mode χάνεται. Γίνεται κάτι εντελώς νερόβραστο. Το είπα και στο frame rate. Μετά είναι καλύτερο. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η σωστή κατεύθυνση των Pikmin για μένα. Δηλαδή, για αυτό που γουστάρω εγώ στα Pikmin, δεν είναι αυτή η σωστή κατεύθυνση. Τι έχει κάνει η Nintendo? Όπως και με το Splatoon, Σάκη, έχει δημιουργήσει καταστάσεις τις οποίες ουσιαστικά εξερευνεί πολύ έξυπνα, δεν μπορώ να πω όχι, πολύ έξυπνα και δημιουργικά τους μηχανισμούς. Αλλά όλα τα κάνει λίγο απομονωμένα. Δηλαδή, πήγαινε σε αυτό το cave και θα δεις και θα εξερευνήσεις αυτό. Σαν τα. Πώς τα λένε, σαν τα. Στο Breath of the Wild και στο τέτοιο, τα signs, ας πούμε. Κατάλαβες. Okay. Που έχει κάτι διαφορετικό με τους μηχανισμούς. Αλλά η διαφορά με τον Breath of the Wild, ας πούμε, είναι ότι μετά, όταν βγαίνεις στον κόσμο, μένουν. Όλα αυτά που μάθανες, μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Μένουν. Αυτά δεν έχει τόσο. Γίνεται το inception των μηχανισμών. Μπράβο. Το οποίο λειτουργεί λοιπόν σαν μικρό tutorial για να πας μετά στον κόσμο που είναι το πραγματικό και παιχνίδι. Να το αξιοποιήσεις έτσι. Ναι, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Κατάλαβες. Εδώ ο μηχανισμός δουλεύει εκεί στο cave και τέλος. Μπράβο. Δηλαδή, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα ενδεχομένως τα βλέπεις στα cave. Τα οποία όμως εμένα δεν μου αρέσουν τόσο, γιατί όπως και τα signs έχουν συγκεκριμένη αισθητική, δεν έχουν δηλαδή ιδιαίτερη ποικιλία, δεν έχει αυτό το. Συνήθως έχει κάποιες φορές, αλλά δεν έχει αυτό το που είμαι τώρα, τι πλάσμα θα εμφανιστεί κτλ. Θεωρώ δηλαδή ότι η μεγάλη δύναμη των Pikmin θα ήταν ένας κόσμος τον οποίο εξερευνείς ελεύθερα και βασίζεται στην έκπληξη κυρίως. Δηλαδή, βλέπω ένα τερατάκι. Τώρα αυτό θα με κατασπαράξει, να στείλω ένα να το θυσιάσω, να δω τι θα γίνει. Δηλαδή, σε αυτή τη δυναμική για μένα είναι η ομορφιά του. Όχι στο, όπως το λέει αυτό, Dandori τι είναι. Είναι μια λέξη που έχει, ότι καλά η ουσία του Pikmin είναι η οργάνωση. Δηλαδή, έχει συγκεκριμένο χρόνο, αξιοποιείς όσο καλύτερα μπορείς τα Pikmin σου για να πάρεις τον πιο παρατρέζους. Αυτή είναι η ουσία του Pikmin 4, σύμφωνα με την Nintendo. Και τον Pikmin. Το οποίο το δέχομαι. Σε αυτό, αν το δεις έτσι, είναι πάρα πολύ καλό φτιαγμένο. Δηλαδή, έχει καταρχάς κάτι απίθανα versus mode, το οποίο είσαι με άλλον τύπο και συναγωνίζεστε ποιος θα μαζέψει περισσότερα treasures. Αλλά έχει να κάνεις και παιχνίδι μεταξύ του. Δηλαδή, του στέλνεις βόμβες, να πας να του κλέβεις πράγματα. Δηλαδή, έχει τέτοια ύπνο. Mario Kart, αυτό το versus που είχε. Μπράβο. Ναι, ξέρεις, η Nintendo έχει μικρά τέτοιες πινελιές που κάνουν πάρα τα multiplayer της έτσι πικάντικα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό παιχνίδι. Κατάλαβες, σε καμία περίπτωση. Είναι φανταστικό παιχνίδι, είναι πολύ δουλεμένο. Όπως είπα και στο frame rate, είναι ένα καλό παιχνίδι. Απλά δεν σου αρέσει η κατεύθυνση που έχει πάρει. Ναι. Ξέρεις τι, νιώθω, Σάκη, ότι είναι αυτά τα. Συγχωρέστε με για αυτό που θα πω για τις χέρια με τις βαθμολογίες, αλλά νιώθω ότι είναι αυτό το τίμιο 8-9, το οποίο όμως δεν θυμάσαι μετά από ένα μήνα. Κατάλαβες. Είναι ένα καλοφτιαγμένο πράγμα, το οποίο όμως
δεν έχει κάτι. Δεν θα μείνει τόσο πολύ. Μπράβο, δεν έχει κάτι σαν προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, νιώθει ότι προσπαθεί να του καλύψει όλου κάπω. Έχει και το εξή. Άμα πα μετά, υπάρχει ο Όλιμαρ που είναι ο πρωταγωνιστή του πρώτου Pikmin, το οποίο πάλι αυτό προσπαθεί να σώσει και μπορεί να παίξει τη δική του ιστορία. Η οποία είναι ακριβώ σαν το πρώτο Pikmin. Δηλαδή, έχει 15 μέρε, αν τελειώσει, έχασε. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, αυτοί οι περιορισμοί είναι που δίνουν και στο Pikmin την ομορφιά του. Δηλαδή, το άγχος του χρόνου, το αν το κάνεις καλά, το άγχος του αν έχεις τα σωστά Pikmin. Εδώ είναι όλα λίγο straightforward. Δηλαδή, μπαίνεις σε μια πίστα και σου λέει: προτείνουμε αυτά τα Pikmin. Δεν χρειάζεται να πειραματιστείς. Πάρε αυτά τα Pikmin και είσαι OK. Έκανες βλακεία, έχασες όλους τα Pikmin. Μπορείς να κάνεις rewind. Έχει, ας πούμε, σε τελικό boss, πρέπει να ανοίξει ένα safe. Και υπάρχει ένας γρίφος σε αυτό. Και τον γρίφο τον δίνει στο χέρι, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτά, ναι, εμένα με εκνευρίζουν λίγο. Άσε, ξέρεις κάτι. Πολύ είναι κακό. Τελευταίο boss. Α, το τελευταίο boss όμως είναι πανδύσκολο. Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δεν συμφωνώ τόσο με αυτή την... Δεν φαίνεται πάντως, εγώ από αυτό που ακούω, δεν φαίνεται πάντως σαν ένα παιχνίδι που η Nintendo ήθελε να ρισκάρει. Νομίζω ότι η Nintendo από αυτό το παιχνίδι θέλει να γίνει πιο δημοφιλή. Νιώθω ότι υπάρχει αυτή η πίεση του. Ας στρογγυλέψουμε λίγο τις γωνίες του για να είναι πιο προσιτό και εύκολο. Μήπως τους βάλουμε στο τρενάκι. Αλλά για μένα αυτές οι γωνίτσες είναι λίγο η προσωπικότητα, καταλαβες. Ναι. Είναι σαν το Far Cry. Έχουμε γράψει και σαν είδηση αυτό. Το έχει πει ο ίδιος ο Μιγιαμότο. Θέλουμε το παιχνίδι να είναι πιο προσιτό σε όλους. Είναι φανερό αυτό. Είναι φανερό. Ξαναλέω, μπορεί για κάποιους να είναι το αγαπημένο τους Pikmin, ας πούμε, έτσι. Εγώ νομίζω εξήγησα τι μου αρέσει στη σειρά και τι μου άρεσε. Καλά, ίσως σαφέστατος, δεν είναι. Ναι, νιώθω ότι εδώ έχει λίγο φύγει αυτός ο χαρακτήρας ο ιδιαίτερος. Και το άλλο επίσης ήταν πολύ ωραίο στα παλιά είναι ότι ήσουν μόνος σου και νιώθεις όντως ότι εξερευνείς πλανήτη. Εδώ, επειδή σώζεις συνέχεια από ανθρώπους, φτιάχνεις ένα χωριό στο τέλος. Δηλαδή, είναι λίγο πιο ανάλαφρο το στυλ του. Δεν είναι τόσο εξερευνώ ένα περίεργο πράγμα και δεν ξέρω τι θα συναντήσω κτλ. Τέλος πάντων, καλό παιχνίδι. Αν δεν έχετε ξαναπαίξει, σας προτείνω να ξεκινήσετε από αυτό, ας πούμε, και μετά να πάτε στα υπόλοιπα. Τα οποία είναι διαθέσιμα στο Switch έτσι κι αλλιώς. Αυτά. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι περίπτωση, ξέρεις, πώς ήταν το Far Cry, ας πούμε, 3, ίσως καλύτερα από το 2. Δηλαδή δεν σε εκνεύριζε τόσο, αλλά το 2, ρε φίλε, είχε προσωπικότητα. Κατάλαβες. Έτσι. Μπορεί να ήταν σκληρό και τα λοιπά, αλλά σου έμενε, σου άφηνε πράγματα. Πολύ καλό παράδειγμα, Γιώργο, για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Πολύ καλό παράδειγμα. Γιατί και στο τέλος αυτή η ταλαιπώρια είναι που μένει. Μπράβο, ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβούνται τόσο πολύ οι σχεδιαστές να απαιτήσουν πράγματα από τον παίχτη. Ναι. Γιατί στην τελική εκείνη που σου... Ναι, αυτό θα μείνει. Και ευτυχώς που έχει βγει και αυτό τα Souls και ξέρεις, λίγο αντιστράφηκε αυτή η εντύπωση που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Ότι αν αφήνουμε τον παίχτη μόνο του ή αν χάνει ή αν κάνει είναι κακό. Δεν απαραίτητα κακό. Τέλος πάντων. Ανάλογα πόσο διαχειριστείς βέβαια, αυτό, γιατί υπάρχουν και κακές περιπτώσεις, είναι... κακής διαχείρισης τέτοιες περιπτώσεις. Όταν απαιτείς, πρέπει να είσαι και σωστός όμως, σαν σχεδιασμό, ενώ σαν παιχνίδι, σαν τέτοιο. Γι' αυτό και είναι πιο δύσκολο. Εννοείται. Γι' αυτό και πήγε πολύ μπροστά η From Software. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα παιχνίδι που κι εσύ ξέρω ότι το έχεις βάλει στο μάτι, αλλά εγώ κατάφερα και το έπαιξα και το τελείωσα χθες το βράδυ κιόλας, είναι το Oxenfree 2, του οποίου ο προκάτοχος είχε αγαπηθεί πάρα πολύ. Έχει ένα πολύ έτσι μεγάλο όνομα στην indie κατηγορία. Έπαιξα λοιπόν το δεύτερο παιχνίδι, το έπαιξα στο Steam Deck εγώ, το κατευχαριστήθηκα εκεί πέρα και θέλω λίγο να μιλήσω γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα έρχεται από την Night School Games, στούντιο που είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι. Ωστόσο αυτή τη φορά γίνεται publish από το Netflix, από την Netflix Games. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Είναι σημαντικό. Το σενάριο θέλει κλασικά μία τύπισσα 30 κάτι στην ηλικία ονόματι Riley. Εμείς είμαστε δηλαδή αυτή η τύπισσα. Επιστρέφει στη γενέτειρα πόλη την Καμίνα τέλος πάντων για μια δουλειά. Η δουλειά ήταν να βοηθήσει στη μελέτη, Γιώργο, ραδιο
συχνοτήτων Μάτων. Και ανομαλιών ναι. που για κάποιο mm-hmm. λόγο είχαν αναστατώσει την πόλη. Ο σκοπός αρχικός είναι να μεταφέρουμε και να στήσουμε κάποιες κεραίες, έτσι να το πω πιο απλά, για να διακόψουμε τέλος πάντων μια παράξενη ανομαλία που έχει συμβεί. Συνδέεται με την ιστορία του πρώτου παιχνιδιού, όχι σε βαθμό που αν κάποιος δεν έχει παίξει το πρώτο παιχνίδι δεν θα καταλάβει κάτι ή θα χάσει πάρα πολλά. Ωστόσο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και δεν θα δώσω spoilers, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς γίνεται αυτή η σύνδεση των δύο παιχνιδιών. Okay. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που μοιάζει πάρα πολύ με το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή στο ύφος του είναι ακριβώς ίδιο, οι μηχανισμοί πάνω κάτω είναι οι ίδιοι, έχουν προσθεθεί όμως πραγματάκι, υπάρχει περισσότερη αλληλεπίδραση ας πούμε με το περιβάλλον, έχει μερικούς μίνι γρίφους, έχει λίγο περισσότερο σκαρφάλωμα, έχει κάποια gameplay στοιχεία πιο έντονα, εντάξει, και πιο συχνά από ότι το πρώτο παιχνίδι. Η βασική ρεχοκοκαλιά ωστόσο είναι κλασικά οι διάλογοι και, και ο τρόπος που έχει εξελιχθεί ο μηχανισμός των διαλόγων εμένα με βρίσκει super υπέρ του παιχνιδιού, διότι μιλάμε για διαλόγους εντελώς διαδραστικούς και δυναμικούς, real time μπορείς να καθορίσεις και να επηρεάσεις την πορεία ενός διαλόγου. Έχει γίνει τρομερή δουλειά με το πόσο ελέγχεις το διάλογο. Σάκη, εγώ το πρώτο Oxenfree θεωρώ ότι είναι ίσως το μοναδικό παιχνίδι που μου έδωσε την αίσθηση ότι είμαι όντως μέρος μιας κουβέντας σε παρέα. Δηλαδή είχε ναι. μια τόσο ωραία ροή μέσα στην παρέα, Γιώργο, και το πεταγόταν ο άλλος, φαντάζομαι ότι δεν είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, ναι, 100%. Και ξέρεις τι, είναι φανταστικός ο τρόπος που ενοχλείς τον διάλογο. Ναι, αυτό θέλω να σου το πω. Το πόσο συμμετέχεις εσύ σαν παίκτης, όχι ο χαρακτήρας σου. Ναι, ναι, ναι. Εσύ σαν Τσάκης, πώς συμμετέχεις στη ροή του διαλόγου. Και η ροή του διαλόγου σημαίνει και αποφάσεις. Γιατί το παιχνίδι βασίζεται σε αυτό. Έχει διαφορετικά τέλη, έχει διαφορετική έκβαση σε χαρακτήρες. Στο τέλος, μάλιστα, όπως τα παιχνίδια της Quantic Dreams και της Telltale, σου λέει ότι το τάδε ποσοστό του παιχνιδιού, των παικτών έκαναν αυτό, το τάδε έκανε εκείνο, το τάδε έκανε το άλλο, κατάλαβες. Εγώ για κάποιο λόγο ήμουν κάτω από το 10%, δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν θα το μάθουμε τώρα, σαν ανώμαλος. Για κάποιο λόγο ήμουν μουνόπανο στο game, δεν ξέρω γιατί. Κλασικά mind-bending ιστορία. Στην αρχή δεν βγάζει νόημα. Ξέρεις τη Σάκη, και το πρώτο, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι είχε ωραία στιγμή. Άμα σου πω, δεν θυμάμαι τίποτα, ας πούμε, τι γίνεται. Αλλά με κρατούσε εκείνη τη στιγμή. Άκου δηλαδή όμως. Είχε ωραία μυστηριάκια. Άκου όμως. Είναι mind bending στην αρχή. Μετά αρχίζει και βγάζει περισσότερο νόημα και αρχίζει και καταλαβαίνεις. Όσο είναι mind bending, εκεί που βασίζεται είναι στο μυστήριο. Διαφορετικά θα ήταν βαρετό. Είναι. Έτσι. Αυτό το μυστήριο όμως είναι που το κρατάει ζωντανό. Ναι. Μέχρι να φτάσει στο τέλος. Το μυστήριο χτίζεται ασύλληπτα από το καλύτερο soundtrack που άκουσα φέτος. Και έλα, hands down. Hands down. Δεν έχω ακούσει καλύτερο και πιο ταιριαστό στα δικά μου γούστα soundtrack. Αυτό το synth wave. Πινελιές, ξέρεις. Ωστόσο, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και θίγει πολύ ευαίσθητα πράγματα μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή μέσα από αυτούς τους μικροδιαλόγους, αυτά τα μικροχιούμορ, αυτά τα μικροανοίγματα που αν θέλεις τα κάνεις στον χαρακτήρα, βγαίνει έτσι πολύ ωραία ο εσωτερικός κόσμος των χαρακτήρων και περνάνε μηνύματα διαρκώς. Δηλαδή πίσω από τη βασική ιστορία που είναι αυτό εδώ με τις ραδιοσυχνότητες και οι radio anomalies και τα λοιπά, κρύβεται η πραγματική ιστορία που είναι ο χαρακτήρας, ο κόσμος, το εσωτερικός κόσμος των ανθρώπων που συναντάμε. Μάλιστα. Και της ίδιας της πρωταγωνίστριας. Πολύ ευαίσθητο τέλος, δακρύβρεχτο, σχεδόν δραματικό, λυπητερό, κρατάει όμως τις κλασικές αξίες του, έχει το χιούμορ, φέρνει λίγο σε Monkey Island, λίγο, ξέρεις, είναι λίγο πάλι χιούμορ. Την έχει, έτσι.
Πώς? Είναι teenagers πάλι οι πρωταγωνιστές. Δεν είναι τόσο teenagers όσο το πρώτο. Α, οκ. Okay. Γιατί το πρώτο ξέρεις, είχε λίγο αυτή τη σαχλαμάρα των teenagers μέσα. Όχι, όχι. Δεν άφηνε το κλίμα πάντα. Όχι, Γιώργο, είναι λίγο πιο όριμο. Έχει όμως αυτό το. Αυτό ναι. Το λιγάκι πιο ανάλαφρο, ρε παιδί μου, στους διαλόγους πολλές φορές. Ακόμα και αν συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά ξαναλέω αυτό που λατρεύω σε αυτό το παιχνίδι. Γιώργο, το λατρεύω. Είναι ο τρόπος που ξεδιπλώνεται το μυστήριο. Mm. Δηλαδή, δεν ξέρω, λίγες φορές νιώθω, έχω νιώσει έτσι σε παιχνίδι, όταν γίνεται μία αποκάλυψη και λες, wow, τι έγινε τώρα. Σάκη, εμείς δεν χρειάζεται να έχεις παίξει το πρώτο για να παίξεις το δεύτερο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά θα βοηθήσει. Δεν είναι και κόπος, παιδιά. Το παιχνίδι το πρώτο υπάρχει παντού. Διαρκεί 4-5 ώρες. Είναι σχετικά μικρό, ναι, μπράβο, δεν είναι. Ναι. Αυτό, είναι, αυτό είναι λίγο παραπάνω. Αυτό είναι λίγο παραπάνω. Γιατί έχει και side quest, το οποίο δεν έχει το πρώτο, όπως το δεύτερο. Έχει side quest, έχει δηλαδή να ανακαλύψει περισσότερα πράγματα. Αυτό που με εκνευρίζει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και με εκνεύριζε και στο πρώτο, αλλά εδώ είναι πιο έντονο, είναι ο τρόπος που μετακινήσει στο χώρο. Με τη λογική, τι εννοώ, ότι καμιά φορά δεν πας στο σωστό δρόμο. Ναι, ναι. Και πρέπει να κάνεις μια ταλεπόρ για να γυρίσεις πίσω. Έστω ένα mini teleport θα έπρεπε να υπάρχει, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, μέσα από αυτά τα mini ταξιδάκια που κάνεις όμως, ξεδιπλώνονται οι διάλογοι, οι χαρακτήρες και τα λοιπά. Αλλά και πάλι είναι λίγο εκνευριστικό όταν ξέρεις ότι έχεις πάει στην άλλη πλευρά του νησιού και τελικά δεν είναι εδώ. Ναι, και λες, ωραία γάμο εδώ τώρα, πώς πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω. Κατάλαβες, με αυτή τη λογική. Γενικά, μην περιμένετε ένα ξέρω εγώ, sequel που θα ξεφύγει εντελώς. Είναι στο ίδιο στυλ, στο ίδιο στήσιμο. Αλλά προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι όπως το περιγράφεις, μου θυμίζει περίπτωση Little Nightmares 1 και 2. Δηλαδή, στο ίδιο μοτίβο, λίγο καλύτερο. Ναι, ναι, παιδί μου, λίγο βελτιωμένο, λίγο αλλά πιο πλούσιο, συνταγή, λίγο μεγαλύτερο, ίδια συνταγή. Αλλά είναι πιο δουλεμένο στην ιστορία του, στους χαρακτήρες, στους διαλόγους και κυρίως στη γραφή του. Εγώ το θεωρώ πιο δουλεμένο. Το πιο σημαντικό. Δεν είναι τόσο χαζοχαρούμενο και περνάει πολύ ωραία μηνύματα. Δεν είναι τόσο mindfuck, δηλαδή στο τέλος που λες. Πω από τι είδα τώρα και τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του που λέμε. Είναι straightforward στο τέλος. Πολύ, πολύ εντάξει και καυτηριάζει πολλά θέματα της κοινωνίας μας, τέλεια. Έτσι. Πάρα πολλά. Άψογα. Αυτά. Τέλεια. Να μιλήσω και εγώ λίγο για το viewfinder τώρα. Ναι. Νομίζω αυτό μας έχει μείνει, έτσι δεν Όχι, είναι. Έχω άλλο ένα. Το οποίο είναι preview, αλλά επειδή έχει λήξει το embargo θέλω να μιλήσω εγώ. Στο τέλος. Ας το πάμε να αλλάξει για να μην μιλάει μόνο ένας, παιδί μου. Λοιπόν, το viewfinder είναι ένα παιχνίδι το οποίο, από το οποίο μάλλον βιντεάκια από το concept του βλέπουμε εδώ και χρόνια. Είναι αυτό που βγάζεις μια φωτογραφία και μετά τη βάζεις στο περιβάλλον και ουσιαστικά πλάθει το περιβάλλον σύμφωνα με τη φωτογραφία. Επειδή δηλαδή, έχει μια γέφυρα, την κολλά στο περιβάλλον και έχει φτιάξει μια γέφυρα. Πώς τώρα, έχει φτιάξει τη διάστα, δηλαδή έχει background, γέφυρα, δηλαδή έχει έναν όγκο αυτό το πράγμα. Δεν είναι 2D. Θα έτσι. Σε διακόψω λίγο. Αυτό. Θα σε διακόψω επειδή είσαι boomer. Το παιχνίδι αυτό να ξέρεις έγινε super viral από το TikTok. Προχώρα τώρα. Ναι, ναι, εγώ το ξέρω το τρίτο χρόνια τώρα. Αλλά επειδή αυτή η ιδέα είναι φανταστική να τη βλέπεις σαν concept. Ναι, 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 ναι. Τώρα από εκεί και πέρα για να πάρεις ένα τέτοιο concept και να το μετατρέψεις σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, puzzle game είναι προφανώς, έτσι, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα με αυτό που έχουν καταφέρει. Καταρχάς, σαν αισθητική θυμίζει αρκετά Witness. Δηλαδή έχει αυτό το λίγο πιο απλοποιημένο, cel-shaded σχεδόν, κάτι ανάμεσα σε cel-shaded και ρεαλιστικό. Σαν να είναι με μολύβι. Ναι, αλλά γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί δεν παίρνεις μόνο φωτογραφίες, δηλαδή ρεαλιστικές απεικονίσεις. Μπορείς να πάρεις ακόμα και πίνακες ή ζωγραφιές. Δηλαδή μπορεί να μπεις ξαφνικά σε μια παιδική ζωγραφιά. Μπορείς να μπεις σε μια αισθητική με pixels, θυμίζει Doom, ας πούμε. Δηλαδή, παίζει πάρα πολύ με την αισθητική του. Ξέρεις τι, Γιώργο, η λέξη μπεις δεν είναι λίγο, μπορεί να σε μπερδέψει. Δεν μπαίνεις ακριβώς μέσα, χρησιμοποιείς τη ζωγραφιά, την στείνεις εσύ στον κόσμο και τότε μπαίνεις. Θέλω να πω, ναι, αλλά, μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή μπαίνεις, δηλαδή δεν είναι... Ναι, θέλω να πω, δεν είναι, ξέρεις, βλέπω μια ζωγραφία, πατάω και μπαίνω μέσα στη ζωγραφιά. Όχι, την μπαίνεις, τη στείνεις εκεί που πρέπει και τότε την κάνεις ζωντανή, τη ζωντανεύει. Οπότε, ξεκινώντας και μόνο, βλέποντας αυτό το πράγμα
να μπροστά στα μάτια σου να το κάνεις, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Δηλαδή είναι εθιστικό. Είναι, ξέρεις, καταστρέφει οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον και βάζει την εικόνα σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Πολύ καλά υλοποιημένο. Υπάρχει τώρα, σενάριο, υπάρχει. Ναι, τι αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Το παιχνίδι ξεδιπλώνει και ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Mm. Το οποίο είναι post-apocalyptic. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω είναι ωραίο να έχει μυστήριο, δηλαδή που θυμίζει Portal. Έχεις μια γυναίκα που συνεχώς σου μιλάει από το ακουστικό και σου λέει πράγματα διάφορα. Υπάρχει μια ιστορία μέσα σε αυτόν τον κόσμο και υπάρχει μια ιστορία, ας πούμε, και έξω από αυτόν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Okay. Εντάξει. τι μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που εξελίσσεται. Δηλαδή, στην αρχή έχει μόνο φωτογραφίες μέσα στα περιβάλλοντα τις οποίες παίρνεις και χρησιμοποιείς μόνο αυτές. Εντάξει. Και σιγά σιγά αρχίζει και πιάνει τη λογική των γρίφων. Okay, δηλαδή, μπορεί ας πούμε, να έχει έναν τοίχο, να τον γύρει έτσι, να το κολλήσει για να φτιάξει μια δική σου γέφυρα, ας πούμε. Okay. Ή μπορεί να είναι άλλο να πάρει απλά ένα φόντο για να καταστρέψει ουσιαστικά έναν τοίχο, για να μπορεί να μπει μέσα σε ένα δωμάτιο. Καταλαβες. Δηλαδή, γιατί ό,τι φωτογραφία βάζει, πατάει πάνω στον κόσμο και το διαλύει. Δεν έχει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, έχει πολλού ευρηματικού τρόπου που χρησιμοποιεί το μηχανισμό. Δεν είναι μόνο το βε την κατάλληλη φωτογραφία για να το βάλει. Εντάξει. Μετά. Πέρα από όπως σας είπα, έχει πίνακες. Δηλαδή μπορείς να μπεις σε ό,τι μπορείς να φανταστείς μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και παιδιά, η μετάβαση είναι σοκ πάντα. Σου δίνει και φωτογραφική μηχανή όπου μπορείς ο ίδιος να τραβάς φωτογραφίες και να τις βάλεις αλλού από τον κόσμο. Δηλαδή μετά εκεί κάνεις όντως world shaping, ας πούμε. Δηλαδή φτιάχνεις μόνο στον κόσμο. Πώς δουλεύει αυτό, ρε μαλάκα. Δηλαδή τι μηχανισμό είναι. Ειλικρινά δεν ξέρω. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά και όμορφα πράγματα που έχω δει φέτος, ας πούμε, σε επίπεδο υλοποίησης. Γιατί όντως το σκέφτεσαι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις παιχνίδι αυτό. Πώς το δηλαδή, κάνει αυτό. Πώς δουλεύει. Σαν προγραμματισμός, πώς δουλεύει αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν είχα ούτε ένα κόλλημα όσο το έπαιζα. Είναι πολύ έξυπνο. Μετά όντως γίνεται mindfuck, δηλαδή όντως πάει στα άκρα τους μηχανισμούς του. Mm. Ειλικρινά σας το προτείνω, τουλάχιστον να του ρίξετε μια ματιά. Πιστεύω ότι αξίζει. Είναι και πρωτότυπο σαν ιδέα, αλλά ευτυχώς δεν μένει μόνο στην πρωτοτυπία. Δηλαδή, τι έξυπνο concept και σε 20 λεπτά που έχει φύγει, ας πούμε, το εντυπωσιακό του πράγματος το ψιλοβαγέσαι. Ναι. Όχι. Είναι όντως δουλεμένο. Και όντως έχουν κάνει καλή δουλειά στο να το μεταφέρουν σε ένα όντως παιχνίδι που έχει και κάτι παραπάνω να πει, ρε παιδί μου, που προσπαθεί δηλαδή να πει και μια ιστορία ιδιαίτερη. Έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δυστυχώς είναι από αυτά τα παιχνίδια όμως που ό,τι σου πει ο άλλος το χαλάει λίγο. Δηλαδή, ξέρεις, η μισή ομορφιά είναι στην έκπληξη. Ναι, ναι, σίγουρα. Οπότε. Σίγουρα. Λέω να μην πω παραπάνω. Θα πω απλά όχι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Οκ. Okay. Θα παιχτεί και αυτό κάποια στιγμή. Γιατί και εμένα με έχει εντυπωσιάσει πολύ. Viewfinder, το είπες Γιώργο. Viewfinder, ναι. Viewfinder. Εγώ το έπαιξα στο PlayStation 5. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάπου αλλού αυτή υπάρχει τη στιγμή. Υπάρχει στο PC, νομίζω. Υπάρχει και στο Steam, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει για Xbox αυτό. Το έβαλα τώρα να το δω, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο δεν είχαμε πρόσβαση σε ολόκληρο το παιχνίδι. Θα έχουμε σύντομα θάρρο, γιατί το παιχνίδι κυκλοφορεί στις 22 Αυγούστου. Αναφέρομαι στο Fort Solis. Ένα παιχνίδι που είχε κάνει αίσθηση όταν είχε ανακοινωθεί πέρσι στο Summer Game Fest, γιατί πρώτα απ' όλα είχε κάνει αίσθηση διότι στο cast έχει δύο πάρα πολύ γνωστά ονόματα, Roger Clark ή αλλιώς Arthur Morgan από το Red Dead Redemption 2 και Troy Baker, Uncharted, The Last of Us, Bioshock Infinite κτλ. Τι γίνεται τώρα, αυτό είναι ένα sci-fi horror thriller. Διαδραματίζεται σε ένα mining φυλάκιο, ας πούμε, σε ένα φυλάκιο εξόρυξης του Άρη, ρε παιδί μου, ναι. Για ποιο σύνηθες, θα πω εγώ, έτσι. Ναι. Για ποιο σύνηθες. Εγώ γουστάρω, όμως, σταμάτα να το YouTube. Ναι, όχι, περιμένω να μου πεις αν αυτό το, ας πούμε, γνώριμο κοινικό, το λίγο το ξέρεις, παίζει μαζί του ή έχει ανατροπές. Θα σου πω, δηλαδή. Θα σου πω. Να τελειώσω λίγο με την περιγραφή. Ο παίκτης, ο Roger Clark, υποδίεται τον Jack Rayleigh, ρε παιδί μου, έναν μηχανικό ο οποίος καλείται να πάει να εξερευνήσει
ένα alarm, ένα συναγερμό που έχει ενεργοποιηθεί στο Fort Solis και έχουν χάσει επικοινωνία από εκείνη τη συγκεκριμένη βάση εξόρυξης πάνω στον Άρη. Αυτό είναι απομακρυσμένα, ρε παιδί μου, και ξέρεις, πρέπει να μεταφερθεί εκεί κτλ. Ταυτόχρονα τρέχει και μια καταιγίδα στον Άρη, οπότε η κατάσταση γίνεται λίγο πιο, ξέρεις, πιεστική κτλ. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές είναι ένα Quantic Dream παιχνίδι. Ο τρόπος, το gameplay και οι μηχανισμοί είναι εντελώς Quantic Dream, με mini QTEs, αργή κίνηση στο χώρο, ρεαλιστική κίνηση στο χώρο, επιλογές δηλαδή, με επιλογές για πράγματα, ναι. Η αποκάλυψη των στοιχείων γίνεται είτε μέσω του ασυρμάτου που μιλάς και έχεις επαφή με μια γυναίκα, έχεις τα πειράγματα, την καθοδήγηση, τους προβληματισμούς και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Μέσα από αυτό εδώ το μηχανισμό αναδιπλώνεται και ο χαρακτήρας και οι σχέσεις των χαρακτήρων. Έχεις audio logs, έχεις footage από κάμερες ασφαλείας, από παλιά, past, πολύ παλιά events, και έτσι τα λέει, past events το παιχνίδι. Το θέμα είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου, είναι υπερβολικά ρεαλιστικό στον τρόπο που κινείται ο χαρακτήρας. Αργός, δεν έχει ίχνος, τρεξιματάκι, δεν θέλω sprint. Δεν θέλω sprint. Αλλά ρε φίλε μου, έχεις βάλει ένα ολόκληρο σταθμό να τον πηγαίνω σαν κλώσσα, ας πούμε. Κάτσε. Πας παλέτα φάση. Πω, δηλαδή είναι μεγάλη ταλαιπωρία γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το ακούσουν από το preview feedback, αλλά δώσε ένα, όχι τρέξιμο, ένα πιο βιαστικό περπάτημα με το shift. Όχι αυτό το τέρμα αργό. Έτσι και ανοίγεις κινητό Twitter. Που μιλάμε ότι είναι απάλευτο, έτσι. Και σας μιλάει ο Σάκης που με αυτά δεν έχει θέμα. Αλλά είναι εκνευριστικό αυτό. Να πω ότι το παιχνίδι γενικά προορίζεται σαν ένα cinematic, σαν μια cinematic εμπειρία. Φαντάσου ότι στην περιγραφή μιλάει για Netflix style σειρά. Το βλέπεις σαν μια κινηματογραφική σειρά που απλά έχεις αλληλεπίδραση, έτσι. Ναι. Πώς είναι τα παιχνίδια, ξαναλέω, της Quantic, της Supermassive Games? Αυτοί τρέχουν σε πάρα παιχνίδια όμως, πρωταγωνιστές. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, μπορεί να τρέχει και μετά σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί για να μην το αδικήσω, στην αρχή δεν συμβαίνει κάτι, πηγαίνει χαλαρός ο τύπος να δει τι γίνεται. Μετά όμως αρχίζουν και συμβαίνουν πράγματα και παίρνει μια τροπή, ας πούμε, σεναριακά άσχημη. Οκ. Okay. Γίνεται κάτι άσχημο και βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και μάλιστα ο τύπος θα αρχίσει να εγκλωβίζεται εκεί πέρα, μέσα σε αυτό εδώ το σκηνικό, που πλέον είναι πολύ σκοτεινό και μακάβριο, γιατί έχεις και μια καταιγίδα έξω που δεν σου επιτρέπει να γυρίσεις στην δικιά σου βάση ή αλλιώς πίσω στην ασφάλεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ερμηνείες. Εκπληκτικός και ο Κλάρκ και ο Τρόι Μπέικερ. Και δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, ρε γάμο, γιατί και αυτή είναι γνωστή. Η γυναίκα του στον ασύρματο. Και αυτή έχει πολύ ωραία ερμηνεία. Τρομερά γραφικά, Unreal Engine 5,2 κιόλας, με τρομερούς φωτισμούς κτλ. Τρομερά Julia Brown. Τρομερά facial expressions, φωτισμούς, καπνούς. Είναι πάρα πάρα πολύ, πολύ όμορφο. Μουσική, ξέρεις, πολύ, πολύ βαριά, πολύ ατμοσφαιρική, σε βάζει πολύ έντονα στο κλίμα. Γενικά αυτό που έπαιξα είναι πολύ στο στυλ μου. Έχω παίξει το πρώτο chapter, και το μόνο διαθέσιμο ήταν αυτό, έτσι κι αλλιώς, και κλείνεις ένα τρελό cliffhanger και λες θέλω κι άλλο. Έχει 5 μεγάλα chapters, δεν πρέπει να είναι μεγάλο παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι του εξαώρου. Σαν τα παιχνίδια της Supermassive. Ναι, μια χαρά είναι. Πρέπει να είναι σαν τα παιχνίδια της Supermassive. Αυτό που έπαιξα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, στην ερώτηση που έκανες εσύ, Γιώργο, για το αν έχει κάτι που διαφοροποιείται, αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί ακόμα και το κακό του παιχνιδιού δεν το γνωρίζω. Τι είναι, τι είναι τελικά αυτός ο κίνδυνος? Τι συμβαίνει? Απλά ξέρεις,
έχουμε πολλές ιστορίες σε αυτό το background, έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, το ξέρεις. Φέρνει λίγο σε Dead Space και το λένε και οι δημιουργοί. Dead Space, μπράβο, ναι. Φέρνει λίγο σε Dead Space. Μηχανισμούς δεν έχει. Δεν έχει μάχες. Ναι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις όπλα, δεν έχεις μενού, δεν έχεις τίποτα. Έχεις ένα σαν μικρό tablet στο χέρι σου που εκεί πέρα βλέπεις το map, τα footage που βλέπεις, τα audio logs και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω, μου αρέσει, και νομίζω ότι, ότι θέλω να θα μου είναι στο στυλ μου, μόνο, ρε παιδί μου. Έλα. Δεν έχω καταλάβει. Είπες είναι πιο κοντά σε παιχνίδια της Telltale, έτσι. Δεν είναι Walking Simulator. Περίμενε. Δηλαδή η φάση... Περίμενε, δεν είπα Telltale, είπα Supermassive. Έστω, οκ. Okay. Supermassive ή Quantic Dream. Ναι. Οκ, okay, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι όμως Walking Simulator. Δηλαδή δεν είναι φάση Gone Home. Όχι. Όχι. Η DRS, α πούμε, που... Όχι, όχι, ξέρεις, όχι. Εξερευνείς και... Κυρίως μέσα όχι, από το δικό σου τέτοιο μαθαίνεις. Όχι, όχι, Γιώργο. Είναι πιο δυναμικό. Διάλογοι, επιλογές. Μπράβο. Διάλογοι, επιλογές, QTEs, εξερεύνηση πολύ στους χώρους, στα αντικείμενα, στους υπολογιστές, στα audio logs και σε στοιχεία του... Έχει το στοιχείο της ανακάλυψης, ας πούμε, πληροφορία. Είναι σολοπαίχνητο, Σάκη, έτσι. Τι είναι? Σολοπαίχνιδο. Ξεκάθαρα είναι το απόλυτο solo game για solo night το συγκεκριμένο. Δεν θα το παίξω τώρα που το κυκλοφορείς, θα το παίξω κάποια στιγμή σε solo night το συγκεκριμένο. Εμένα μου αρέσει. Απλά δεν ξέρω ποιος είναι ο κίνδυνος, ποιος, τι ακριβώς πραγματεύεται. Ναι, ναι. Είδα τις επιπτώσεις του κινδύνου, ακόμα δεν ξέρω τι ακριβώς πραγματεύεται. Θα έλεγες ότι είναι τρομακτικό. Ναι, έχει horror στοιχεία. Φαίνεται δηλαδή ότι θα σκοτεινιάσει πολύ. Έχει horror στοιχεία. Εγώ τι δεν θέλω. Δεν θέλω να γίνει υπερβολικά... πώς να το πω τώρα. Υπερβολικά science fiction. Καταλαβες. Θέλω δηλαδή να κρατηθεί σε πιο γήινα ανθρώπινα πράγματα. Δεν θέλω να δω τέρατα, να σου το πω έτσι. Ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω. Alien. Δεν θέλω alien. Να δω alien. Alien. Ναι, ναι, δεν θέλω να δω alien ή πέτρα η οποία είναι του πολιτισμού, artifacts. Ναι, αυτά είναι λίγο γνωστά. Αυτά είναι λίγο γνωστά. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο ακόμα για το συγκεκριμένο, καταλαβες. Ναι. Δηλαδή φαίνεται λίγο Event Horizon. Μ' αρέσει, οκ. Okay. Καταλαβαίνεις. Με το Horizon, με Dead Space έχουν συγγένεια, έτσι. Έχουν, ρε παιδί μου, ναι, οκ. Okay. Αλλά ναι, για να δούμε, αν έχει κάποιο twist πάνω σε αυτό το γνώριμο τέτοιο. Ναι, ναι. Θα δούμε, παιδιά, έτσι. Πολύ κοντά. Το παιχνίδι κυκλοφορεί για PC τώρα, για PlayStation 5 και είπαν ότι θα έρθει και έκδοση στο Xbox κάποια στιγμή στο μέλλον. Για την ώρα PC 22 Αυγούστου στο Steam. Αυτά. Μια χαρά. Αυτά, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα προκύψουν σίγουρα πάρα πολλά παιχνίδια από εδώ και στο εξής. Έρχεται και η Gamescom. Γενικά είναι ένας πάρα πολύ γεμάτος gaming μήνας ο Αύγουστος. Stay tuned εδώ στους Unboxholics και τα ξαναλέμε. Φιλιά σε όλους. Bye.